centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Μαλούτα, καλημέρα και καλή χρονιά. Καλή σας μέρα, καλή χρονιά. Κύριε Μαλούτα, η χρονιά ξεκινάει και με μια καταγγελία εδώ από την κυρία Τελεγιορίδου, με έγγραφό της και μάλιστα και με τίτλο «Όσοι απεργάζονται σχέδια υποβάθμισης του νοσοκομείου Καστοριάς να τα ξεχάσουν». Αναφέρεται σε μια μελέτη του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με την οποία μια μελέτη που έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένη εταιρεία που συνεργάζεται, όπως τονίζει, με το Υπουργείο Υγείας, μια μελέτη για τον σχεδιασμό της νοσοκομιακής περίθαλψης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, προτείνεται η δημιουργία νέου περιφερειακού νοσοκομείου στην Κοζάνη με προϋπόθεση την κατάργηση της λειτουργίας των κλινικών των υπόλοιπων νοσοκομείων της περιφέρειας. Ακόμη, για την περίπτωση ας πούμε τη δική μας εδώ κύριε Μαλούτα, βλέπουμε ότι προτείνεται η μείωση των κλινών από 110 σε 39 και μάλιστα αυτές που θα μείνουν θα αφορούν τεχνητό νεφρό και ημερήσια νοσηλεία. Στα υπόλοιπα περιστατικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, για παθολογικά, καρδιολογικά, μευτικά, παιδιατρικά, χειρουργικά ή άλλα περιστατικά θα γίνεται μόνο εξέταση, εργαστηρικός έλεγχος ή καρδιογράφημα, αλλά μόνο με ημερήσια νοσηλεία. Και όταν χρειάζεται κάποιος νοσοκομιακή περίθαλψη, θα διακομίζεται στην Κοζάνη. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό δημιουργεί τεράστια αναστάτωση στα μέρη μας, κύριε Μαλούτα. Κοιτάξτε. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μάλιστα. Την πολιτική υγεία στη χώρα μας δεν την κάνει ο Δήμος Κοζάνης. Τον υγειονομικό χάρτη της χώρας μας δεν τον σχεδιάζει ο Δήμος Κοζάνης. Εμείς διαπιστώσαμε, και όχι σήμερα, εδώ και πάνω από μια δεκαετία, διαπιστώσαμε το έλλειμμα που υπάρχει στην υγειονομική περίθαλψη και πριν από 8-10 μήνες περίπου αποφασίσαμε να αναθέσουμε μια μελέτη προκειμένου να τεκμηριώσουμε την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας υγειονομικής μονάδας στον κόμβο της Εγνατίας. Λοιπόν, αυτή είναι η μελέτη μας παραδόθηκε. Η εταιρεία δεν συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας. Έτσι λέει η κυρία Τελεγιορίδου. Τώρα η κυρία Τελεγιορίδου μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Προφανώς όμως τα στοιχεία που χρησιμοποίησε η μελέτη τα πήρε από την Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια για να είναι επίσημα και να μην μπορεί να τα αμφισβητήσει οποιοδήποτε. Έτσι, από πού θα έπρεπε να τα πάρει. Εννοείται τους σχετικούς πίνακες που εμφανίζουν πόσες κλίνες έχει Καστοριά, ποιος είναι ο μέσος όρος της πληρότητας των τελευταίων ετών κτλ. Από πού θα έπρεπε να τα πάρει. Από το Δήμαρχο. Δεν τα έχει ο Δήμαρχος. Να τα πάρει από το σωματείο των εργαζομένων στο νοσοκομείο. Ούτε αυτή είναι η δουλειά του. Τα πήρε από την υγειονομική περιφέρεια, όπως ήταν το αυτονόητο. Αυτό έπραξαν οι συνεργάτες μας. Και στο εν τέλει διατύπωσαν μια πρόταση που αφορά τον υγειονομικό χάρτη της περιφέρειας. Τώρα, από εκεί και πέρα, ούτε ο Δήμος Κοζάνης, ούτε κανένας άλλος σε περιφερειακό επίπεδο έχει την ευθύνη να αποφασίσει οτιδήποτε αφορά τον υγειονομικό χάρτη. Αυτό το είπε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πριν από λίγο, ο κ. Τζικαλάγια, στην εκπομπή μας, ότι ο Δήμος Κοζάνης δεν μπορεί να αποφασίζει για αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Και δεν αποφασίζει. Σας το ξεκαθάρισα κι εγώ. Εμείς έγινε μια δουλειά για λογαριασμό μας. Κατά τη γνώμη μας, με επάρκεια τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα ίδρυσης μιας υγειονομικής μονάδας. Από εκεί και πέρα η μελέτη αυτή θα φτάσει στα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των υγειονομικών πραγμάτων και οι αποφάσεις αφορούν, είναι άλλο επίπεδο, δεν είναι στο επίπεδο του Δήμου Κοζάνης. Ωραία. Να πούμε όμως το εξής, Μαλούτα. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό, όπως βγαίνει σήμερα, δημιουργεί τεράστια αναστάτωση και στους υπόλοιπους νόμους, όχι μόνο στην Νέα Καστοριά. Γιατί ουσιαστικά με ένα νοσοκομείο για το οποίο έχουν γίνει και τόσες επενδύσεις και στην Καστοριά και προεκτάσεις κτλ. Φαντάζομαι το ίδιο και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της υπόλοιπης Δυτικής Μακεδονίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το φάντασμα που λέμε πάντα, όλα στην Κοζάνη, θα πλανάτε για πολύ καιρό ακόμη από πάνω μας. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει πάντα η αίσθηση, κύριε Μαλούτα, το ξέρετε. Η έδρα τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας είναι στην Καστοριά, δεν είναι όλα στην Κοζάνη. Απ' τη μια και απ' την άλλη πρέπει να πάρουμε υπόψη μας το ότι η Κοζάνη έχει ένα μέγεθος το οποίο αθροίζει αρκετούς άλλους νομούς της περιφερειάς μας. Έτσι.
Δεν είναι όλα το ίδιο. Είναι όμως, φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούτε. Φαίνεται ότι η Κοζάνη θέλει να έχει ένα συγκεντρωτισμό, το παρατηρούμε. Καθόλου. Μπορώ να επιχειρηματολογώ όση ώρα θέλετε πάνω σε αυτό. Είναι έδρα της περιφέρειας, που θα έπρεπε να είναι η περιφέρεια, για παράδειγμα. Όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες εδραίνουν στην έδρα της περιφέρειας. Δηλαδή στην Δυτική Ελλάδα, όλα στην Πάτρα δεν είναι, πού είναι. Κοιτάξτε, μην τρελαθούμε. Κύριε Μαλώτα, μας έχετε πάρει μέχρι και πανεπιστημιακό τμήμα. Ας μην το ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Κοιτάξτε. Ποιος πήρε τι από ποιον είναι επίσης άλλη μια μεγάλη. Κοιτάξτε, κύριε Μαλούτα, εγώ πολλές φορές μέσα από την εκπομπή λέω μπράβο στην Κοζάνη. Μπράβο στην Κοζάνη, γιατί υπερασπίζεται με έναν τρόπο. Ακούστε με λίγο να σας πω. Πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό, τον οποίο τον ζηλεύουμε. Ακούστε με λίγο να σας πω. Την ιστορία του Πανεπιστημίου στην Δυτική Μακεδονία το ξέρω πάρα πολύ καλά και το ξέρω πολύ καλά από που ξεκίνησε. Και με ποιους όρους και με ποιους προϋποθέσεις και πώς εξελίχθηκε η ιστορία. Αλλά αυτό αφορά άλλο κεφάλαιο. Εγώ αυτό που θέλω να επαναλάβω. Κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Κουκουλόπουλος το είχε βάλει και στο προεκλογικό του φυλάδιο τη μεταφορά της σχολής στην Κοζάνη. Για το τι είχε βάλει ο κύριος Κουκουλόπουλος, να πάρει τον κύριο Κουκουλόπουλο. Σωστά, σωστά. Από εκεί και πέρα. Σε ό,τι αφορά τα υγειονομικά για τα οποία συζητούμε. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι το ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Εγώ είμαι δήμαρχος Κοζάνης, φροντίζω για τα συμφέροντα των συμπολιτών μου. Έχετε ενός δίκιο, δεν μπορώ να σας πω. Ενός δήμου που περίπου 72.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, έκανε αυτό που έκανε. Από εκεί και πέρα τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και στελέχη θα πάρουν τις αποφάσεις. Πιστεύετε ότι το ποδοσάκιο στην Πτολεμαϊδα δεν μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη που επικαλείται ο Δήμος της Κοζάνης? Νομίζω ότι η μελέτη με την τεκμηρίωση που έχει αφενός και δεύτερον με τα χαρακτηριστικά που έχουν διαμορφώσει οι οδικοί άξονες και οι προσβάσεις και προς την Αθήνα και προς Ανατολάς και προς Δυσμάς, νομίζω μονοσήμαντα οδηγούν σε μια θέση στην περιοχή του κόμβου της Εγνατίας. Μάλιστα. Να δούμε λίγο τώρα, έχετε τη μελέτη αυτή στα χέρια σας. Εσείς από εδώ και πέρα την προωθείτε στους κυβερνητικούς σας εκπροσώπους εκεί στο νομό Κοζάνης, ώστε να υλοποιηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο? Ποια είναι η σειρά των πραγμάτων από εδώ και πέρα? Αυτό καταρχήν έγινε μια πρώτη ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ακολουθήσει άλλη μία μέσα στον Γενάρη. Θα πάει στα χέρια όλων των βουλευτών. Όλων των βουλευτών του νομού. Και από εκεί και πέρα η μελέτη θα κατατεθεί από μένα και στην Τρίτη ΥΠΕ και στο Υπουργείο Υγείας. Συνδυάζεται εδώ και από την κυρία Τελιγιορίδου νωρίτερα και μια παλιότερη συζήτηση που είχε ανοίξει για συγχωνεύσεις νοσοκομείων και στη Δυτική Μακεδονία, αλλά ίσως και με την πολιτική της κυβέρνησης για να πάει, γιατί και αυτό έχει αναφερθεί για συγχωνεύσεις. Πατάτε πάνω και σε αυτό, κύριε Μαλούτα? Εγώ δεν, από τη θέση μου δεν έχω την ευκαιρία και τη δυνατότητα να παρακολουθώ τόσο στενά την κυβερνητική πολιτική στον τομέα υγείας. Ακούστηκε κατά διάφορα, δεν έχω δει τίποτα συγκεκριμένο μέχρι στιγμής, άρα δεν μπορώ να πατήσω πουθενά. Μάλιστα. Δίνετε τύχη σε αυτήν την πρόταση, στη μελέτη σας, δίνετε τύχη ότι πραγματικά είναι ένα σχέδιο που μπορεί να υλοποιηθεί, να το δούμε να υλοποιείται τα επόμενα χρόνια? Εγώ γι' αυτό θα προσπαθήσω. Δεν θέλω να δίνω ποσοστά ή να δώσω τύχη ή μη τύχη. Εγώ το θεωρώ ότι είναι στη θετική κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα θα κριθεί αναλόγως και αν θα υλοποιηθεί ή δεν θα υλοποιηθεί. Όπως σας είπα, άλλοι έχουν την ευθύνη να πάρουν. Σωστά. Πιστεύετε ότι φτιάχνοντας ένα μεγάλο νοσοκομείο στον κόμβο της Κοζάνης και στον κόμβο της Εγνατίας, θα εξυπηρετούνται καλύτερα και οι πολίτες της Καστοριάς? Δηλαδή, για όλους μας πιστεύετε ότι θα είναι καλύτερα στη Δυτική Μακεδονία αν συμβεί αυτή η πρόταση και υλοποιηθεί η δική σας μελέτη? Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα, με την έννοια ότι ένα πολύ σημαντικό μέρος των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας τρέχει για υπηρεσίες υγείας είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στα Γιάννη, είτε στη Λάρισα, είτε στην Αθήνα. Υπό αυτή την έννοια λέτε ότι καλύτερα είναι να έρχονται στην Κοζάνη? Τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν παρέχονται στη Δυτική Μακεδονία. Έρχονται και μηνύματα εδώ. Έχετε μιλήσει ήδη
πριν παραδώσετε τη μελέτη αυτή στους κοινοβουλευτικούς σας εκπροσώπους, υπάρχουν βουλευτές σήμερα στον δικό σας νομό που υποστηρίζουν αυτή την μελέτη σας, κύριε Μαλούτα? Αυτό θα ρωτήσω τους ίδιους βουλευτές, δεν θα μιλήσω εγώ για λογαριασμό των βουλευτών. Λέω, αν το γνω... Αν υπάρχουν δεν... κάποιοι που είναι... Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρετε. Μάλιστα. Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο αυτής της ιστορίας που ανοίγει σήμερα στην Καστοριά από την κυρία Τελιγιορίδου και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί στην πορεία, γιατί φαντάζομαι θα υπάρξουν κάποια πράγματα που θα βγουν τώρα ως αντίδραση και από την τοπική μας κοινωνία εδώ, κύριε Μαλούτα. Ποια είναι η σειρά των πραγμάτων από εδώ και πέρα, χρονικά? Εγώ σας την περιέγραψα. Άλλη μια ενημέρωση συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να έχουν τη δυνατότητα οι παρατάξεις και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων να είναι ενημερωμένοι και να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Και από εκεί και πέρα η μελέτη θα κατατεθεί στους αρμόδιες υγειονομικές αρχές, περιφερειακές και κεντρικές, δηλαδή του Υπουργείου Υγείας. Κύριε Μαλούτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για τις διευκρινήσεις και κρατάμε αυτά που είπατε και για τη συνέχεια της συζήτησής μας. Καλημέρα από την Καστοριά. Καλή σας συνέχεια, καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Μαλούτα, και καλή χρονιά. Επίσης. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο Κοζάνη, τον κύριο Μαλούτα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.